πάμε εμείς να συνεχίσουμε. Θα πάμε τώρα και θα πούμε να έρθει κοντά μας Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος, φίλη, αγαπημένη φίλη της εκπομπής μας. Καλώς την. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλώς την Κατερίνα μας. Τι γίνεται? Είσαι καλά, Κατερίνα. Καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουν τα πάντα στις κληρονομίες, θέλω να σου πω, έχω μάθει. Εντάξει, εγώ το έχω λύσει αυτό. Τι? Δεν έχω και πολλά να αφήσω στην κόρη μου. Τι να τσαβεί, την ευχή μου. Λοιπόν, εδώ θα μας τα πει όλα αναλυτικά τώρα. Τι αλλάζει, Κατερίνα? Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτές οι αλλαγές έγιναν μετά από 80 χρόνια. Άρα είναι κάτι πολύ σημαντικό και για όλους εμάς τους δικηγόρους, διότι αυτά που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής αλλάζουν. Ωραία. Και θα πρέπει να ενημερωθεί και ο κόσμος. Ωραία, έχουμε ετοιμάσει και κάρτες. Βεβαίως, τι αλλάζει στις κληρονομιές. Να πούμε τι αλλάζει. Λοιπόν, πρώτη φορά αναγνωρίζεται το κληρονομικό δικαίωμα στους συντρόφους ζωής. Αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα είναι ότι θα κληρονομούσε κάποιος τον θανόντα, εφόσον ήταν το παιδί του, ο πατέρας του, η μητέρα του, τα αδέρφια. Αυτό αλλάζει. Έπρεπε να υπάρχει βαθμός συγγένεια. Ακριβώς. Εάν δηλαδή ένας άνθρωπος, μια γυναίκα ή άντρας, συζούσε με έναν σύντροφο επί 20-25-30 χρόνια δεν μπορούσε και έφευγε από τη ζωή, ακριβώς, ο σύντροφος δεν είχε κανένα δικαίωμα στην περιουσία. Και ήταν πολλές φορές αυτές οι περιπτώσεις που κατέληγαν στα δικαστήρια για να μπορέσει να αποδείξει κάποιος ποια ήταν η σχέση. Η οποία σχέση αυτή πλέον φαίνεται ότι δεν αμφισβητείται και ευτυχώς ο νομοθέτης που το τροποποιεί, διότι είχαμε περιπτώσεις, ας πούμε, κάποιων γάμων οι οποίοι είχαν τελειώσει από χρόνια, μέναν συμβατικά ή δεν είχαν βγάλει απλά το διαζύγιο και κάποιος είχε προχωρήσει τη ζωή του. Άρα τώρα είχε το σύντροφό του. Τώρα αυτό αλλάζει. Αναγνωρίζεται. Τώρα, βέβαια, αναγνωρίζεται. Είναι πολύ σημαντικό. Αναγνωρίζεται λοιπόν ο σύντροφος ζωής. Τώρα βέβαια, Κατερίνα μου, ο όρος σύντροφος ζωής, ναι, γίνεται και νομικός. Τι σημαίνει σύντροφος ζωής, πώς ορίζεται, ακριβώς, τι τον αποδεικνύει. Αυτά λοιπόν όλα ο νομοθέτης θα τα ορίσει και θα γνωρίζουμε ακριβώς ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί κάποιος. Επόμενη κάρτα, Κατερίνα. Ζωής. Λοιπόν, περιορίζεται δραστικά το κληρονομικό δικαίωμα σε τυπικές συζυγικές σχέσεις. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιοι σύζυγοι οι οποίοι είχαν μία σχέση απλά μόνο και μόνο επειδή δεν είχαν βγάλει συμβατική το διαζύγιο. Ακριβώς. Συμβατική. Είχαν το διαζύγιο, όμως δεν είχαν πάρει το διαζύγιο. Mm-hmm. Είχε το δικαίωμα να κληρονομήσει τον θανόντα. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ αυτό τροποποιείται. Δηλαδή στην περίπτωση όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια τυπική συζυγική σχέση, ναι, και απλά δεν έχει εκδοθεί το διαζύγιο, σε αυτή την περίπτωση θα κληρονομήσει αυτός που πρέπει να κληρονομήσει. Α, οπότε αλλάζει εδώ. Παιδιά, σύντροφη ζωή. Είναι το ίδιο. Ναι. Αλλάζει. Αλλάζει. Τρίτη κάρτα. Λοιπόν, καταργείται πλέον το δικαίωμα στους υπερήλικους γονείς, σε αυτούς που είναι πάνω από 80 χρονών. Λάμε. Είχαμε περιπτώσεις όπου δυστυχώς το παιδί έφυγε, mm-hmm, από αυτό το μάταιο κόσμο και κληρονομούσανε το ποσοστό τους και οι υπερήλικοι γονείς. Αυτό αλλάζει πλέον. Αλλάζει. Δημιουργώντας στερώντας ίσως το, εννοείς από τα εγγόνια τους, από τα, έτσι, από τη χείρα. Από τα εγγόνια, από τη χείρα κτλ. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν οι υπερήλικοι γονείς πλέον δεν κληρονομούν, παρά μόνο αυτοί που θα έπρεπε να κληρονομήσουν. Μάλιστα. Οι νόμιμοι κληρονόμοι. Επόμενη. Στην επόμενη κάρτα, βεβαίως, αναγνωρίζονται για πρώτη φορά οι κληρονομικές συμβάσεις. Και εδώ έρχεται μας να αλλάξει, όπως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου μπορεί ο γονέας να κάνει μια κληρονομική σύμβαση, όχι διαθήκη, κληρονομική σύμβαση με τα παιδιά, όπου θα μπορέσει να αφήσει και κάποιες συγκεκριμένες ρήτρες να βάλει σε κάποιες περιπτώσεις. Ότι, ας πούμε, θα πάρεις το συγκεκριμένο ακίνητο, αν το φροντίζεις, αν κάνεις το ένα, αν κάνεις το άλλο. Εκεί λοιπόν με τις κληρονομικές συμβάσεις που δεν θα υπάρχει και αμφισβήτηση, γιατί πολλές φορές βλέπαμε ότι καταλήγαμε στα δικαστήρια γιατί αμφισβητούσαν το κληρονομικό δικαίωμα, τη διαθήκη κτλ. Τώρα και αυτό έρχεται να λύσει πολλές περιπτώσεις. Τι διαφορά έχει κληρονομική σύμβαση από τη διαθήκη? Και η διαθήκη μπορεί να γίνει βεβαίως και διαθήκη, να, μετά θάνατο. Όμως μπορεί να πει ότι θα μπορείς να το χρησιμοποιείς, ας πούμε, και εν ζωή, να, εφόσον, ας πούμε, το φροντίζεις το συγκεκριμένο ακίνητο. Να βάλεις εφόσον υποθέσεις μέχρι υποθέσεις να πεθάνω. Ή ακόμα περισσότερο, σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν γονείς που έδιναν την περιουσία στα παιδιά και μετά τα παιδιά θέλουν να τους βγάλουν, ναι, από το ακίνητο. Ναι, είναι πολλά αυτά τα περιστατικά. Θα υπάρχει εδώ το ζήτημα. Για τα άειλα περιουσιακά στοιχεία,
Αυτό το ζήτησαν πολλοί επιχειρηματίες. Mm-hmm. Ας πούμε ένα σήμα που θέλαμε να το κληρονομήσει, όχι το παιδί, όχι κάποιος ο οποίος ήταν συγγενής, αλλά κάποιος εργαζόμενος, ο οποίος εργαζόταν στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Τα δικαιώματα, αλλάζει το δηλαδή, τα δικαιώματα. Ναι. Ακριβώς. Λύνει βέβαια και το θέμα με τις καταθέσεις που είχαμε συνδικαιούχους, mm. που δεν έπαιρναν, ας πούμε, συνδικαιούχοι, αλλά μπορεί να έπαιρναν κάποιοι κληρονόμοι. Θα λύσει πολλά θέματα και αυτό για τις άειλες, για τα άειλα περιουσιακά mm. στοιχεία. Μάλιστα. Οπότε αλλάζει και αυτό το καθεστώς μας. Και αυτό το καθεστώς. Πάμε στην επόμενη κάρτα μας. Στο επόμενο, λοιπόν, περιορίζεται χρονικά το κληρονομικό δικαίωμα για όσους χρόνια δεν ενδιαφέρονται για την περιουσία. Αυτό για μένα είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει δηλαδή, σε αυτό. Υπάρχει ένα ακίνητο στο Χαλάνδρη. Έχει πεθάνει η θεία μου. Και το έχουν κληρονομήσει και κάποιοι κληρονόμοι στην Αυστραλία. Ναι. Κάποιοι στην Αμερική, ναι. κάποιοι στο εξωτερικό. Άρα δεν τι ενδιαφέρονται γίνεται? Χρόνια για αυτό το ακίνητο. Mm-hmm. Και εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί έχουν αυτό το ποσοστό. Δεν μπορείς ούτε να συνεννοηθείς. Δεν συνεννοούνται, δεν υπογράφουν, δεν ενδιαφέρονται. Εδώ, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, παραγράφεται το δικαίωμά τους και η περιουσία θα έρθει σε σένα. Άρα θα λυθεί πολύ πρόβλημα που υπάρχει με κάποια ακίνητα, mm. τα οποία είναι αυτή τη στιγμή δεσμευμένα και δεν μπορεί κάποιος να κάνει τίποτα απολύτως. Βέβαια, εδώ πρέπει να αποδείξει ότι δεν ενδιαφέρεσαι για μια περιουσία. Δηλαδή, είναι και αυτό. Ο άλλος πρέπει να αποδείξει ότι ενδιαφέρεται. Ναι, ακριβώς. Άρα, δηλαδή, και εκείνη που υπάρχει κάποιο θέμα. Αν περιμένεις μια δεκαετία για να ενδιαφερθεί ο ξάδερφος από τη Μελβούρνη. Και πόσα τέτοια όμως περιστατικά είναι. Πόσα τέτοια περιστατικά είναι. Περισσότερα χρόνια που δεν ενδιαφέρονται. Που λες δεν μπορώ να κινηθώ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν θα το πουλήσει. Το σοβαρότερο όμως, κυρίες και κύριοι, είναι το τελευταίο. Γιατί οι διαθήκες όπως τις ξέρετε. Με μπικ σε χαρτί. Τέλος. Για εξήγησέ μας εδώ κάτι. Τέλος οι ιδιογραφικές διαθήκες. Μόνο ψηφιακές διαθήκες. Εδώ βέβαια πρέπει να λυθούν και πολλά ζητήματα. Mm. Τι σημαίνει ψηφιακή διαθήκη? Ψηφιακή. Θα ανεβαίνει λογικά, θα γίνεται μέσω gov.gr ή κάζο με μια εύκολη διαδικασία. Θα το δούμε βέβαια πώς θα γίνεται αυτό. Και τέρμα οι διαθήκες που λέγαμε ότι θα πρέπει να γράφονται από τον ίδιο, τον διαθέτει από την αρχή μέχρι το τέλος, να έχει χρονολογία, να έχει την υπογραφή. Τίποτα από αυτά. Τίποτα από αυτά. Και μετά όταν έφευγε ο μακαρίτης ή η μακαρίτησα, την ψάχνανε μέσα το σπίτι. Αδειάζανε. Βρισκόντουσαν και κάτι διαθήκε. Ναι. Που έπρεπε να. Έτσι είναι. Να ρωτήσω κάτι. Καρέκλε, σωστά, σε ταινίες. Έχουμε πάει τώρα όλες σε ταινίες. Τέλος αυτές οι διαθήκες. Βέβαια, αν κάποιο θέλει δούμε... διόχειρη, συγγνώμη Κατερίνα, σε αυτό. Αν κάποιο θέλει να κάνει διόχειρη, ναι. δεν θα μπορεί, δηλαδή θα είναι μόνο ψηφιακή. Θα πρέπει να είναι ψηφιακή. Ναι. Όμως πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ας πούμε, υπάρχουν διαθήκες. Η διόχειρο θα γίνεται μόνο το γράμμα στον Άγιο Βασίλη από εδώ και πέρα. Όλα τα υπόλοιπα θα γίνονται από τον Κάμπ. Αυτό περίμενε. Μπορεί να αλλάξει χρόνια. Και α πούμε αυτό, ο άνθρωπο αυτό έπαθε ένα θέμα υγεία σοβαρό. Ναι. Και τώρα η βούλησή του ήταν να το πάρει, ας πούμε, το συγκεκριμένο ακίνητο η ξαδέρφη του. Τι θα γίνει με αυτές τις διαθήκες από τη στιγμή που αλλάζει. Και αυτός τώρα, ας πούμε, δεν έχει σωάστας φρένας για να μπορέσει να κάνει ψηφιακή. Να σου πω κάτι. Μπαίνει κόσμος σε διαδικασία και σε ταλαιπωρία με τέτοιες καταστάσεις. Εδώ θα δούμε κάποια θέματα, αλλά λογικά θα λυθούν. Να επισημάνω δύο πράγματα. Μακάρι να λυθούν. Βασικά. Άμα φύγεις από το μάτι του τον κόσμο. Για τους πίσω λέμε, Γιώργο μου, τώρα εσύ θα φύγεις. Ας τα βρούνε. Όταν θα είναι η σειρά σου. Για τους πίσω λέμε, που θα μείνουμε. Και δεύτερον, ναι. θέλω να επισημάνω ότι μιλάμε 20 λεπτά mm. και μιλάμε συνέχεια για τον θανόντα. Έτσι και πάει. Ποιος πέθανε, λέμε. Δεν λέμε ποιος πέθανε. Δεν έχεις ακούσει ποτέ ποια πέθανε. Κατερινάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.